και σημαντική άνοδο τόσο στα EBITDA όσο και στα μεταφόρων κέρδη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για τον ΟΛΠ, με την χρηματιστηριακή πορεία της εισηγμένης να συνεχίζει την ανωδική της πορεία, αφού από τις αρχές της χρονιάς έχει καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 30%. Σύμφωνα με τον ισολογισμό πρώτου τριμήνου, ο κύκλος εργασιών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός άγγιξε τα 48,7 εκατομμύρια ευρώ από 50,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας μικρή πτώση της τάξης του 2,9%. Τα EBITDA του ομίλου, δηλαδή τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων, κατέγραψαν σημαντική άνοδο 71,2%, φτάνοντας στα 17,3 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο καθαρών κερδών, ο όμιλος σημείωσε κατακόρυφη άνοδο 130%, αγγίζοντας τα 7,62 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος. Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό της ΟΛΠ, μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το 2014 στα 83,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας από τις αρχές της χρονιάς, η μετοχή έχει καταγράψει κέρδη 38% περίπου, ενώ η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται περί των 390 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γιάννης Κούβαρης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, τόνισε πως παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών, άρα και τις δραστηριότητες του οργανισμού, ο ΟΛΠ εμφάνισε για μία ακόμη φορά θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας σημαντικά την κερδοφορία του κατά το πρώτο εξάμηνο.